Καλή σας μέρα, κύριε Σιτιχάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Λίγο πριν μπείτε στη συνεδρία της Επιτροπής, όπου δεν θα συνεδριάσει για το λόγο που ζητάει η αντιπολίτευση, έτσι. Ναι, δεν θα συνεδριάσει με βάση αυτά που έχει προτείνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που έχουμε προτείνει. Έχει νόημα, επειδή ξεκινήσαμε από αυτό, έχει νόημα η προημερησία διατάξεως συζήτηση την Παρασκευή χωρίς να έχει προηγηθεί αυτή η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών με παρόντες τους εμπλεκόμενους για να δώσουν εξηγήσεις, για να υπάρχει και αντικείμενο στη συζήτηση μετά. Όλες αυτές οι διαδικασίες, είτε η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είτε η προημερησία συζήτηση των αρχηγών κομμάτων στη Βουλή, είτε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα για τις θέσεις της Θεσμικής Επιτροπής, θα έχουν κάποιο νόημα στο βαθμό που φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Εμείς βέβαια στο ΚΚΕ είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για όλες αυτές τις διαδικασίες, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, όσες εξεταστικές και επιτροπές και αν συσταθούν, το ίδιο το σύστημα στη τελική ανάλυση είναι αυτό που γεννάει και τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές και τη φτώχεια και την ανεργία, αυτό τον αντιλαϊκό βούρκο που έτσι αραιά και που ανοίγοντας το καπάκι του υπονόμου αναδύεται. Και θα επιστρέψουμε σε αυτό που λέτε, γιατί είναι το βασικό σημείο αιχμής από το ΚΚΕ και σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και όπως λέτε διευκολύνει όλη αυτή την κατάσταση. Θέλω να επιστρέψω όμως λίγο στις διαδικασίες, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα, για το πρόσωπο του κυρίου Δεμήρη, τι λέει το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, ο κύριος Δεμήρης είναι πρόταση της κυβέρνησης. Και γενικώς η θέση του εκάστοτε διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι πρόταση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Είναι κυβερνητική επιλογή. Ναι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Καλείται να εφαρμόσει αυτό το, επιστρέφουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αυτό το τερατώδες νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που έχει υπογραφεί Ευρωπαϊκή Ένωση και των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, όλων των ομάδων του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ΕΕ, κατά την άποψή μας, κινείται σε ένα βάρβαρο πλαίσιο που ζουν και βασιλεύουν οι αντιδημοκρατικοί, κρατικοί, θα έλεγα και παρακρατικοί μηχανισμοί. Και στις μέρες μας αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα. Η ίδια δηλαδή η πράξη έχει μηδενίσει τις όποιες αυταπάτες. Και αυτή η μηχανισμή. Άρα λέτε ότι στην ουσία. Καταπίεση και τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Στην ουσία λέτε ότι τα κόμματα εξουσίας έχουν φτιάξει ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο όπου τους επιτρέπει στην εκάστοτε εξουσία να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους. Βεβαίως. Μιλάμε για ένα επικίνδυνο πλέγμα από ευρωπαϊκές οδηγίες, νόμους, διακρατικές συμφωνίες που έχουν αναγάγει σε κανόνα την παρακολούθηση και το φακέλωμα των πάντων, τη σημαντική γενικευμένη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων του λαού μας. Και είμαστε μόνο εμείς με το ΚΚΕ που έχει αντιταχθεί και έχει καταψηφίσει αυτό το σκοτεινό νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο και αναδεικνύοντας φυσικά και τεκμηριωμένα και με στοιχεία ότι αυτό το καθεστώς των γενικευμένων παρακολουθήσεων δεν αποτελεί κάποια ανομαλία ή κάποια εξαίρεση στον κανόνα του αστικού πολιτικού συστήματος. Θεωρούμε ότι είναι ο γενικός κανόνας που υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Βλέπει το ΚΚΕ όπως έχει υπονοηθεί και από τις αποκαλύψεις που υπάρχουν και τις σχέσεις ιδιωτικών εταιριών? Βλέπετε, εκτιμάτε ότι υπάρχει εμπλοκή και ιδιωτών προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν σχέση με το και με το πολιτικό γίγνεσθε στη χώρα, ενδεχομένως ακόμα και για ανταγωνιστές τους? Κοιτάξτε, αυτό το θεσμικό πλαίσιο που σας είπα προηγουμένως χωράει τα πάντα, χωράει τους πάντες, χωράει όλη αυτή την τεράστια ανάπτυξη των διαφόρων μηχανισμών παρακολούθησης, είτε κρατικών είτε ιδιωτικών. Οι εταιρείες, για παράδειγμα, που έχουν φτιάξει τα λογισμικά παρακολούθησης, όπως το Predator, βρέθηκε στο κινητό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ή το παρόμοιο αυτό, το Πίγασο. Το Πίγασο, το προηγούμενο. Το Πίγασο, που πριν από μερικούς μήνες ήταν πάλι στην επικαιρότητα για παρακολούθηση πολιτικών προσώπων. Αυτά δεν είναι άγνωστα. Γνωρίζουμε, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ότι η πρώτη ιδρύθηκε στη Βόρεια Μακεδονία.
και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ακόμα και στο Google, δηλαδή να ψάξει κάποιος να το βρει, έχει πελάτη στο ελληνικό κράτος. Ο διοκτήτης της ήταν σημαίνον στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει, γι' αυτό σας μίλησα και για κρατικούς και για παρακρατικούς μηχανισμούς. Δηλαδή είναι πράγματα που βγάζουν μάτι. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι πλήρως υποταγμένη στα κελεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπεριαλιστικών οργανισμών, στρατηγικές συμφωνίες, γη, αέρα, θάλασσα στους Αμερικάνους, στο ΝΑΤΟ, άμεση διασύνδεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενός ολόκληρου αστικού κράτους, ολόκληρων μηχανισμών του κράτους με τα αντίστοιχα αυτών των χωρών και αυτών των υπεριαλιστικών οργανισμών, και να μην είναι διάκριση το σύστημα. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει και δεν πρέπει να εκπλήσει το λαό, δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν. Το ζήτημα είναι πώς θα τα αποτρέψει ο λαός όλα αυτά. Σε πρώτη φάση είμαστε στο πώς θα αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειές τους. Και το ερώτημα που ήθελα να σας κάνω είναι με αφορμή και την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το γραφείο τύπου του κόμματος. Συμπεραίνουμε ότι θα υπερψηφίσετε την πρόταση του Πασόκ Κινάλ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αν συμπεριλάβει την υπόθεση παρακολούθησης του τηλεφωνικού κέντρου στον Περισσό. Κάνω λάθος, το έχω διαβάσει λάθος? Όχι βέβαια. Καταρχήν θα θέσουμε και σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας το ζήτημα, γιατί είτε με υποθεωρήσεις είτε επαναφορά στις πρόθεσεις που ήδη έχουμε καταθέσει, γιατί δεν συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας άμεσα τώρα δηλαδή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες αυτές οι υποθέσεις, δηλαδή τόσο η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την ΕΕΠ, έχοντας μάλιστα την αναγκαστική παραδοχή της κυβέρνησης για την νόμιμη παρακολούθηση, επίσης αντίστοιχες παρακολουθήσεις τηλεφώνων δημοσιογράφων, αλλά και οι παράνομες επανειλημμένες συνακροάσεις υπό κλοπές του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Επιτροπής από το 2016 έως τον Απρίλιο του 2022, τις οποίες η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών αρνήθηκε επί της ουσίας να ερευνήσει. Και όχι απλώς αρνήθηκε, εγώ το είπα και στην Επιτροπή Θεσμών και Διασφάλειας, αλλά το είπα και δημόσια. Ο κύριος Ράμος, όχι σε ανυπόπτω χρόνο, σε συνεδρίαση για τα πεπραγμένα της διοίκησής του, στη φάση των συνακουράσεων υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, χλέβασε κατά κάποιο τρόπο τις καταγγελίες του ΚΚΕ, λέγοντας ότι αυτά πιθανά γίνονται από παιδιά που παίζουν, υιοθετώντας επί της ουσίας τις αιτιάσεις Κασιδιάρη στη Βουλή εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που έχει κάνει το ΚΚΕ. Έχει αρνηθεί επί της ουσίας η ΑΔΑΕ να το διερευνήσει σε βάθος, επιβεβαιώνοντας ότι από την ίδρυσή της οι νομοθετικές της προδιαγραφές όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών και της αποκάλυψης των δραστών, αλλά το ακριβώς αντίθετο, έτσι. Καλά, πάντως ακόμα και αν έχει διάθεση, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, ούτως ή άλλως αυτή η τροπολογία που έχει περάσει δεν της επιτρέπει να παρέμβει. Η τροπολογία που πέρασε, λέει η κυβέρνηση, αναφορικά με το ότι αν γίνεται επίκληση λόγω εθνικής ασφαλείας, δεν μπορεί ούτε ένα παρέμβει και να ενημερώσει το πρόσωπο που έχει τεθεί παρακολούθηση. Κοιτάξτε, προφανώς, αλλά υποτίθεται ότι η ΑΔΑΕ έχει μια ευθύνη. Είναι μια υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή. Καλά, υποτίθεται, καλά λέτε, γιατί αυτό που δεν έχει αναδειχθεί και είναι ευρύτερο είναι ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν ξέρω πόσο είναι ανεξάρτητες όταν οι επικεφαλείς τους είναι πρόσωπα επιλογής των κυβερνήσεων. Πάντως όλο το νομοθετικό πλαίσιο, να σας θυμίσω από το 1994 με το 2022-2025, δηλαδή εδώ και 28 χρόνια, επιτρέπεται σε κάθε αστυνομική, στρατιωτική, πολιτική, δικαστική αρχή να ζητήσει την άρση απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφαλείας. Τώρα, τι θα πει εθνικής ασφαλείας, είναι ένα λάστιχο που το τεντώνουμε και ο καθένας εμείς ό,τι θέλει. Έχουμε την τροπολογία του 2021, 31 Τρίτου 2021. Αυτή είναι αναφέρθηκα. Ναι. Ναι, αυτή. Η άρση απορρίτου για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν είναι πλέον δυνατόν να κοινοποιηθεί στην ΑΔΑΕ.
Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ ο ένας καλύπτει τον άλλον. Έχουμε τον νόμο του 2008, 3649, που αποσπάται στην ΕΥΠΟ εισαγγελέας για να ελέγχει δίθεν την νομιμότητα των δράσεων της ΕΥΠ. Ναι. Έχουμε το 2018, το 4531, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Που εντάξει, κύριε Ζητιχάκη, θα σας πει κάποιος. Είναι αποκλειστικά από την εισαγγελέα της ΕΥΠ. Και είχε μείνει ένας εισαγγελέας ενώ ήταν δύο. Θα σας πει κάποιος όμως ότι σε όλα τα κράτη υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες. Οι οποίες θα πρέπει να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το ζήτημα λοιπόν είναι ακόμα και με την παρουσία εισαγγελέων ή να βρούμε και με ποιους άλλους τρόπους. Όλο αυτό θα γίνεται με έναν τρόπο που κάποιος θα λογοδοτήσει σε κάποιον. Mm-hmm. Πρέπει να, θέλω να πω ότι μήπως πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο η κυβέρνηση ενδεχομένως να το λέει αυτή τη στιγμή γιατί είναι και σε δύσκολη θέση. Να δούμε το θεσμικό κομμάτι δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ επανέρχομαι και θέτω το εξής ζήτημα. Η κυβέρνηση θα συγκαλέσει την μετολή δική της του Υπουργού, του Αρμόδιου, στην Βουλή, Προέδρου κτλ. Την Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και να καλέσει και τον κύριο Δεμήρη και τον κύριο Κοντολέων, τον πρώην τον καθαιρετή Αττική, την κυρία Βλάχου, την Αρμόδια για την ΕΕΠ εισαγγελέα, τον κύριο Δημητριάδη, τον μέχρι πρώτο Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ράμο, τον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου του Κοινού του ΕΔΑΕ και να γίνει ακρόαση. Αυτή την πρόταση επαναφέρω. Mm-hmm. Δεν μου απαντήσατε... Να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες και να διερευνηθούν όλες αυτές οι υποθέσεις και του κύριου Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων και η υπόθεση 6 να λειτουργήσει, να λειτουργήσει, λέτε, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όπως θα λειτουργούσε εξεταστική. Γιατί σας ρώτησα και για το αν θα υπερψηφίσετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ έτσι όπως έχει διατυπωθεί. Για τις εξεταστικές. Βεβαίως, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει και την υπόθεση των συνακουράσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Συμφώνησε δηλαδή το ΚΚΕ στις εξεταστικές επιτροπές για αυτές τις υποθέσεις. Και καταγράφεται και στο σχετικό αίτημα που έχει κάνει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν θα συμφωνήσουμε με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για τα 10 χρόνια πίσω. Νέα διαρεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς να συγκεκριμενοποιεί κάτι, χωρίς αναφορές σε περιστατικά, σε στοιχεία. Δηλαδή στην πραγματικότητα πετάει την μπάλα στην εξέδρα έτσι, για να βγει από τη δύσκολη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα παλέψει και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θεωρώντας ότι καμιά νομιμοποίηση δεν πρέπει να δώσει ο λαός σε αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο που αναλύσαμε προηγουμένως, που μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει και καταγγέλει. Και θεωρούμε ότι τελικά ο λαός είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να μπει μπροστά σε ένα αγώνα για την ανατροπή όλου αυτού του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που υπάρχει, για την ανατροπή ενός ολόκληρου συστήματος που καταπινασφεύει τους λαούς και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, παλεύοντας για δικαιώματα, για ελευθερίες, ενάντια δηλαδή στη δικτατορία του κεφαλαίου που συμφλήπει καθημερινά τα λαϊκά δικαιώματα. Ο κύριος Μανώλης Στιχάκης. Κύριε Μανώλη Στιχάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Και εγώ, να είστε σας καλημερίζω.